Καταρχάς, η κυβέρνηση έχει τηθεί στα δύο βασικά μέτωπα. Στο μέτωπο και των αγροτών και των φοιτητών. Ήδη η λαϊκή συνείδηση είναι με τους αγωνιζόμενους αγρότες και με τους φοιτητές. Ένα. Δεύτερον, η αντιπολίτευση, κύριε Χατζηνικολά, γίνεται ακριβώς στο δρόμο. Και δεν γίνεται ούτε στους τέσσερις τοίχους οποιονδήποτε οργανισμών, ούτε σε στρογγυλά τραπέζια. Και σε αυτό το ΚΚΕ προστατεί στην αντιπολίτευση απέναντι στην κυβερνητική πολιτική. Όσο αφορά για το ζήτημα του Ευρωκοινοβουλίου και το ψήφισμα, το ΚΚΕ τοποθετήθηκε με το παρόν. Γιατί ακριβώς αυτό το ψήφισμα ξεπλένει το σύνολο των αντιδραστικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν είναι τυχαίο ότι μόλις σήμερα ψηφίστηκε και ένα καινούριο ψήφισμα, το οποίο ανοίγει τον ασκό του αιώλου. Δηλαδή είναι το δικαίωμα στις μυστικές υπηρεσίες να παρακολουθούν εν ενεργεία βουλευτές και ευρωβουλευτές ως πιθανούς κατασκόπους. Ζητάει από τα κόμματα να κάνουν επιτροπή εσωτερικού ελέγχου. Ζητάει να δημιουργηθεί στις βουλές των κρατών μελών ειδική επιτροπή παρακολούθησης της δραστηριότητας των βουλευτών. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί κράτος. Υπήρξε τέτοιο ψήφισμα στο Ευρωκοινοβούλιο σήμερα. Σήμερα. Από αυτή την άποψη, καταλαβαίνουμε ποιο είναι αυτό το κράτος δικαίου, όταν πριν από 1,5 χρόνο το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ψηφίσει ότι η λειτουργία των λόμπι, που ξέρουμε όλοι πολύ καλά τι είναι τα λόμπι, εκφράζουν επιχειρηματικά συμφέροντα πολυεθνικών, αποτελεί τροφή για την ανανέωση της δημοκρατίας. Και δεν έχει και βάλει ούτε μία κουβέντα το χθεσινό ψήφισμα απέναντι στην καταστολή την κρατική στους αγωνιζόμενους αγρότες και φοιτητές, γιατί ακριβώς στρέφονται ενάντια στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια υποκρισία όλη αυτή τη κατάσταση. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Και εμείς στεκόμαστε με κάθε τρόπο, πρωτοστατούμε στην οργάνωση της λαϊκής αντιπολίτευσης. Απέναντι στο σύνολο των αντιδραστικών κυβερνητικών πολιτικών, απέναντι σε ένα αντιδραστικό κράτος. Το κράτος δεν είναι κράτος δικαίου. Γενικά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κράτος το οποίο ενισχύει ακόμη περισσότερο τις κοινωνικές ανισότητες, είναι κράτος επιβολής των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων σε βάρος των λαϊκών συμφερόντων, γιατί άμα μιλάμε για παράδειγμα για το δυστύχημα στα Τέμπη, πρέπει να δούμε τις τεράστιες κρατικές ευθύνες στη λογική του κόστους ωφέλους, όπου θυσίασαν στο όνομα του κέρδους τις ζωές των νέων παιδιών. Και είναι αυτό ένα διαχρονικό έγκλημα το οποίο επιτελείται με τις κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό αποδεικνύεται και από την ίδια την Εξεταστική Επιτροπή για τις εργασίες της. Και από αυτή την άποψη, εμείς το λέμε καθαρά ότι πρέπει να στραφούν απέναντι στις πολιτικές που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Μάλιστα. Δεύτερον, απέναντι σε αυτό το κράτος, το οποίο βάζει όλο και περισσότερο φτιά στο λαιμό των εργαζόμενων και λογικούς. Μια κουβέντα μόνο. Πολύ σύντομα. Γιατί αυτά τα παράνομα λογισμικά όπως ισχυρίζονται κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πρωταθλήτρια εξαγωγών αυτών των λογισμικών και ένα νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτρέπει τη χρήση και αυτών των λογισμικών. Μάλιστα. Καταρχάς, δεν είναι πρώτη φορά που οι αγρότες βγαίνουν στον δρόμο. Βγήκαν και επικυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα το ΠΑΣΟΚ πρωτοστατούσε στην επιχείρηση Βολκανιζατέρ. Βγήκαν και επικυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ και βγαίνουν και σήμερα. Επισημήτηξε, φουσκώνανε τα λάστιχα. Βεβαίως αυτό. Θυμόμαστε. Γιατί το κάνω αυτό? Γιατί υπάρχει μια διαχρονική πολιτική που είναι σε βάρος τους. Ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι το εξής. Πρώτον, ότι μια σειρά ζητήματα που αφορούν το κόστος παραγωγής των αγροτών το έχουν συνδιαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις. Παράδειγμα, στο τρίτο μνημόνιο δεν ήταν που από κοινού ψήφισαν την κατάργηση της επιστροφής του φόρου στο πετρέλαιο. Και τα τρία κόμματα το ψηφίσαμε τότε, με το τρίτο μνημόνιο. Από αυτή λοιπόν την άποψη έχουμε ένα κρατούμενο. Δεύτερον, είναι η κοινή αγροτική πολιτική. Την κοινή αγροτική πολιτική την ψήφισαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι ευρωβουλευτές όλων των κομμάτων και της ελληνικής λύσης. Για να είμαστε δίκαιοι, πρέπει να πούμε ότι στην κοινή αγροτική πολιτική η Ελλάδα πέτυχε να μην μειωθούν τα χρήματα που πήρε, ενώ υπήρξε μείωση κατά 15% περίπου σε όλες τις υπόλοιπες χώρες. Αυτό, κύριε Χατζηνικόλα, να σε κάψω για ένα σαλίψο λάδι. Δεν διαφωνώ μαζί σας. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί η κοινή αγροτική πολιτική που οδηγεί... Οι άλλες χώρες χάσαν 15%. Πού οδηγεί η κοινή αγροτική πολιτική? Οδηγεί στη συγκέντρωση της γης όλο και λιγότερα χέρια, σε μεγάλες επενδύσεις καπιταλιστικού χαρακτήρα στην Ήπεθρο, παράδειγμα τα φραουλοχώραφα της ντροπής που έχουμε στην περιοχή μας. Οδηγεί σε αλλαγή χρήσης γης
και βέβαια σε εκτόξευση του κόστου παραγωγή. Εδώ άρα, λοιπόν, φτάσαμε τώρα, κύριε Καραθανασόπουλε. Έστω τώρα το ότι συναντώνται οι αγρότες με τον Πρωθυπουργό τη Δευτέρα. Είναι μια κίνηση, εν πάση περιπτώσει, που μπορεί να φέρει ένα κάποιο αποτέλεσμα, κατά την άποψή σας? Προσέξτε. Καταρχάς, η κυβέρνηση έκανε αναδίπλωση. Από τη στιγμή που έλεγε ότι είναι υποκινούμενη κινητοποίηση των αγροτών, σήμερα αναγκάζεται να τους δεχθεί. Ναι. Ένα κρατούμενο. Δεύτερον, αναγκάστηκε να δώσει την επιστροφή στο πετρέλαιο που, όπως πολύ σωστά είπε η κυρία Μακρύ, δεν υπήρχε στον κρατικό προϋπολογισμό. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, εμείς δεν θα πούμε στους αγρότες τι πρέπει να κάνουν. Έχουν την εμπειρία οι αγρότες να καταλήξουν με βάση τη συζήτηση που θα κάνουν στο Μέγαρο Μαξιμού. Ούτε τους λέτε συνεχίστε τις κινητοποιήσεις μέχρι τέλους. Εμείς δηλαδή. Εμείς στηρίζουμε, οργανώνουμε, συμμετέχουμε στην οργάνωση της πάλης. Από εκεί πέρα το τι μορφές θα πάρουν το αποφασίζουν οι ίδιοι αγρότες στα μπλόκα τους, ενωτικά μέσα από γενικές συνελεύσεις. Και εμείς θα στηρίξουμε όλες τις μορφές που αυτοί επιλέγουν να πάρουν. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Και λέμε ότι από τη μια μεριά οι αγρότες έχουν αντιμετωπίσει ένα πολύ ψηλό κόστος παραγωγής που το διαμορφώνουν οι πολυεθνικές, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους σπόρους, στα φυτοφάρμακα, στα λιπάσματα και έχουν εκτοξεύσει το κόστος παραγωγής. Δεύτερον, είναι η πράσινη μετάβαση που έχει εκτοξεύσει το ενεργειακό κόστος. Και τρίτον, έχουν να αντιμετωπίσουν πάλι τις πολυεθνικές ή τις μεγάλες επιχειρηματικούς ομίλους που θέλουν την παραγωγή τους, που τη θεωρούν πρώτη ύλη, άρα τη θέλουν πολύ φτηνή. Γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα καρτέλ και στη χώρα μας και τα οποία βεβαίως κερδοσκοπούν και σε βάρος των αγροτών, αλλά και σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων. Αυτό είναι το σύστημα το οποίο υπερασπίζουν τα υπόλοιπα κόμματα της ελεύθερης αγοράς. Μάλιστα. Γιατί πάντως, τα παιχνίδια των πολυεθνικών με τις θεατρικές τους είναι πολύ συγκεκριμένα. Πάντως το πρόστιμο που μπήκε δεν ήταν για καρτέλ. Το όψιμο πρόστιμο δεν ήταν για στρέβλωση στην αγορά. Έτσι ήταν για περιθώριο κέρδους. Καρτελοποίηση της αγοράς επισημαίνουμε τα τελευταία 3 χρόνια όλοι οι διεθνείς δείκτες και πρόστιμο μέχρι στιγμής δεν έχει μπει. Μάλιστα. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Μόνο που η ευαισθησία της Ευρωπαϊκής Επιτρέψεως με αυτό, 9 δισεκατομμύρια λέει για τους αγρότες όλη την Ευρώπη τα επόμενα 4 χρόνια και 50 δισεκατομμύρια στην Ουκρανία να συνεχίσει τον πόλεμο. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η ελεύθερη αγορά, η οποία διαχρονικά οι αγρότες πληρώνονται πολύ κάτω του κόστους παραγωγής τους και οι καταναλωτές θα παίρνουν πανάκριβα τα αγροτικά εμπορεύματα. Αυτό είναι λοιπόν το χαρακτηριστικό και σε αυτό το χαρακτηριστικό πρέπει να το ανατρέψουμε. Πάμε τώρα να καλύψουμε. Μετά από την χειρουργία θα αυξηθεί το φακελάκι, θα νομιμοποιηθεί. Δεν θα αυξηθεί το φακελάκι, θα μειωθεί το φακελάκι. Και θα είναι ήδη οι γιατροί που θα κάνουν και τα πρωινά και τα απογευματινά από πώς μπορεί να συνδυαστεί. Όταν υπάρχει θα πληρώνονται λίγο καλύτερα. Όπως λέτε εσείς. Αλλά θα κάνουν τα πρωινά δηλαδή. Θέλετε να κάνω την κουβέντα τώρα? Θα μειωθεί το φακελάκι, άρα υπάρχει φακελάκι.